Χριστόφιδη μου, καλημέρα σας. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες μας. Τώρα, αυτές τις σαπατσουλιές, γιατί έτσι τις χαρακτηρίσατε, μπορούμε να τις φτιάξουμε, να τις καθαρίσουμε, να τις κάνουμε ξανά κουστούμι ή όχι? Για να είμαι ειλικρινής, για τις σαπατσουλιές μίλησε ο γενικός ελεγκτής. Α, ναι. Εγώ είχα πει ότι πιθανόν, και αυτή είναι η άποψή μου, είμαστε μπροστά σε έναν όργιο ρουσφετιού και κανονίσματος συμμετέρων, διότι προφανώς εντοπίζονται ατασταλίες, οι οποίες είναι εύκολο και θα έλεγα και βολικό να βαφτιστούν λάθη. Αλλά ποιος μπορεί να πείσει τώρα τον Κύπριο πολίτη ότι είναι λάθη? Ότι ξαφνικά ξεκίνησαν να πετούν εκατομμύρια σε μη δικαιούχους, τα οποία μάλιστα από ό,τι φαίνεται πληρώθηκαν λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Ποιος μπορεί να πείσει εκείνους τους ανθρώπους, προσέξτε τώρα, οι οποίοι εδικαιούνταν βοήθεια και δεν επήραν? Και τι έγιναν οι επιχειρήσεις τους? Έκλεισαν, διαλύθηκαν, υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές διότι κάτι που εδικαιούνταν τελικά δεν το επήραν? Άρα υπάρχουν τεράστια αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να πω ότι εμείς θα κυνηγήσουμε και αναλάβουμε απαντήσεις. Ήδη ο Γενικός Γραμματέας του ΑΓΕΛ την Παρασκευή έχει αποστείλει επιστολή στον Γενικό Ελεγκτή, ναι, με τον οποίο ζητούμε να δούμε, θέλουμε να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι διεθνείς εταιρείες οι οποίες επήραν πεσκές εκατομμύρια σαν να μην έχουν καμία ουσιαστικά σχέση με τη δράση την Κυπριακή, με την Κυπριακή οικονομία και χωρίς να είναι βεβαίως δικαιούχοι. Και αν δεν πείτε για αυτές τις διεθνείς εταιρείες ότι έγινε ανάκληση, τουλάχιστον του μεγαλύτερου του ποσού, ενδεχομένως να γίνει και το υπόλοιπο. Τα 32 εκατομμύρια όμως που πέτασαν και έφυγαν, ποιος θα λογοδοτήσει για αυτά τα 32 εκατομμύρια? Όταν είναι αυτές οι διεθνείς εταιρείες που, ναι, έστω και αν υπήρξε ανάκληση, έχουν έναν τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς και γιατί. Το δεύτερο είναι αυτό που πού επήγαν τα λεφτά αυτά τα οποία δεν έχουν αναχτηθεί ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Και η τρίτη κατηγορία είναι ποιοι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να στηριχτούν δεν στηρίχθηκαν και τι έγινε τελικά με τις επιχειρήσεις αυτών των ανθρώπων. Επίσης, κύριε Χριστοφίδη, αυτό που προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά είναι γιατί παρουσιάσαμε ένα σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά εφαρμόσαμε κάτι άλλο. Εφαρμόσαμε, από ό,τι κατάλαβα, ό,τι ήθελε ο καθένας. Και είναι εδώ που δημιουργούνται τρομερά ερωτήματα. Ναι. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Πετρίδη, δεν ήταν απλά η διαφοροποίηση μεταξύ ενός σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του τι τελικά εφαρμόστηκε. Εδώ εφαρμόζονταν διαφορετικά πράγματα ανά επαρχία. Mm-hmm. Και είναι εδώ που υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Γιατί δηλαδή στην επαρχία Νάρφα, να μην πούμε όνομα, δίδονταν παραπάνω χορηγίες από την επαρχία Β? Καλέ, γράφονται οι επαρχίες. Γιατί δεν το λέει κανένας, αφού γράφονται οι επαρχίες? Συγγνώμη. Ενώ οι επαρχίες είναι... Έχει βγει ότι κάποιες επαρχίες, ποιες επαρχίες δόθηκαν... Ωραία. Κάποιος πρέπει να μας απαντήσει, ναι, γιατί έχει συμβεί όλο αυτό. Ποιος θα μας απαντήσει, το Υπουργείο Οικονομικών? Ποιος το Υπουργείο Οικονομικών? Επειδή όμως δεν απάντησε μέχρι τώρα, κύριε Χριστόφιδη μου, και προφανώς υπάρχει πάρα πολύ καιρός που έγινε και πάει. Απλώς ενημερωθήκατε ξανά για την έκθεση και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς συνεχίζετε, δηλαδή, το να ξαναρωτήσεις το Υπουργείο, ενδεχομένως να μην ξαναπάρεις απάντηση? Πού μπορεί αυτό να φτάσει για να βγάλουμε άκρη? Εμείς, κοιτάξτε, θα πάρουμε τα πρόσθετα στοιχεία από τον Γενικό Ελεγκτή. Ναι. Πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή μελέτη. Ναι. Σε συνεργασία πάντα με την Ελεγκτική Υπηρεσία. Και θέλω να υπογραμμίσω για ακόμα μια φορά, να μου επιτρέπετε, ότι
Βεβαίως στη δημοκρατία υπάρχουν στιγμές που ο καθένας έχει διαφορετική άποψη, μια άλλη σκέψη και ούτω καθεξής. Αλλά ευτυχώς στην Κύπρο που έχουμε και την ελεκτική υπηρεσία την οποία έχουμε, με αποτέλεσμα να μπορούμε να εντοπίζουμε τέτοιου είδους ατασταλίες και απαράδεκτα συμβάντα. Και μετά θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι γενικά για όριστα, κατά πολύ συγκεκριμένων τρόπων, να καλεστεί να απαντήσει. Εμένα η άποψη μου είναι ότι αν δεν δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις, η υπόθεση αυτή διασπάθησης δημοσίου χρήματος θα πρέπει να σταλεί στη Γενική Εισαγγελία. Από την Επιτροπή Ελέγχου, μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει η Γενική Εισαγγελία είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο συζήτηση. Λοιπόν, να σας πω, θέλω λίγο, γιατί το πρώτο σελίδο σήμερα της Εφημερίδας Πολίτης λέει ότι θα φτάνουν σήμερα στην Κύπρο οι Βρετανοί ερευνητές για τον Νίκο Αναστασιάδη και τους υπουργούς του σε σχέση με τα χρυσά διαβατήρια κτλ. Πότε πήγατε στην αρχή κατά της διαφθοράς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 17 Φεβρουαρίου του 2023. Ήταν η Παρασκευή μετά το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ναι. Ναι, εκεί είχα μία συνάντηση για καταγγελίες που έχω υποβάλει με όλα τα μέλη της αρχής. Η ενημέρωση που είχα και έχω, πρέπει να πω, και από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της αρχής είναι η εξής, ότι θα θυμάστε υπήρχαν ουσιαστικά δύο κατηγορίες καταγγελιών. Η μία η καταγγελία κατά του κυρίου Αναστασιάδη και υπουργών του για το γεγονός ότι δικηγορικά γραφεία είτε δικά τους είτε συγγενικών τους προσώπων πρώτου βαθμού εκδίδαν διαβατήρια, δηλαδή έκαναν τις αιτήσεις, αποφάσιζαν ήδη και μέσα από αυτήν τη διαδικασία επλούτιζαν συνιστά καραμπινά την κατά την άποψη μου περίπτωση διαπλοκής η οποία φωτογραφίζει διαφθορά. Και η δεύτερη που σχετίζεται πάλι με, με το μέγα σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων ήταν το γεγονός ότι αριθμός ανθρώπων που επήραν διαβατήρια βρέθηκαν ξαφνικά σημαντικότατες εισφορές προς το κυβερνόν κόμμα των συναγερμών, κάτι το οποίο κατά την άποψή μας βεβαίως επίσης φωτογραφίζει διαπλοκή και θα έπρεπε να είχε διερευνηθεί. Η απάντηση που είχαμε πάρει είναι ότι το πρώτο κεφάλαιο των καταγγελιών θα ομαδοποιηθεί με καταγγελίες τις οποίες έχει υποβάλει πολύ συγκεκριμένες ο Γενικός Ελεγχτής της Κυπριακής Δημοκρατίας παρόμοιας φύσης και θα εξεταστούν, και η δεύτερη κατηγορία των εισφορών στο κυβερνών κόμμα θα εξεταστούν βέβαια ξεχωριστά. Ναι. Αναμένουμε βεβαίως, έχω πρόσφατα και θέλω να το πω αυτό, ναι, νιώθω την ανάγκη να το πω, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπογιαζή, ξεκαθαρίσει το εξής, επειδή είχαν γίνει κάποιες δηλώσεις δημόσιες από τον κύριο Μπογιαζή ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι υπό διερεύνηση. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει, θα το δώσω και γραπτός, ότι μεταξύ των καταγγελιών που έχω υποβάλει είναι προφανώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την άποψη μου βέβαια έχει και την μεγαλύτερη ευθύνη. Ότι ως πρόεδρος, ναι. Ναι. Μάλιστα. Και όταν λέμε ότι θα διερευνηθούν οι καταγγελίες, έναν αυτό μου έχει λεπτεί, θεωρώ αυτονόητο ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι υπό διερεύνηση. Το στη δική μου άποψη είναι ξεκάθαρο. Όπως αν υπάρχουν λόγοι που αυτή η διερεύνηση δεν θα γίνει, που πρέπει κάποιος επίσημα να μας ενημερώσει. Άρα θα περιμένουμε να έρθουν και αυτοίες. Πρέπει να πω ότι γνωρίζω, διότι ξέρω το νομοθετικό πλαίσιο της αρχής, που έχουμε πρόσφατα ψηφίσει στη Βουλή, ότι αυτή η αρχή θα έχει πολλές δυσκολίες στο να ρίξει πραγματικό φως σε αυτές τις περιπτώσεις κατά την άποψη μου διαπλοκής και διαφθοράς. Όμως είναι το όπλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεση μας για να μπορέσουμε να
υπάρξει κάθαρση σε αυτόν τον τόπο, διότι αν δεν υπάρξει κάθαρση, πολύ φοβούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε όπως πρέπει σε αυτόν τον τόπο. Έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο, κάποιοι έβγαλαν πολλά πολλά εκατομμυρία, ο κυπριακός λαός εθυματοποιήθηκε, βλέπετε τώρα και προχτές ακόμα και για το ΦΠΑ πρώτη κατοικία, πληρώναμε τις επιπτώσεις αυτού του τεράστιου σκανδάλου. Δεν μπορεί να σταλεί το μήνυμα ότι σε αυτόν τον τόπο, ειδικά κάποιοι που έχουν εξουσία, μπορούν να βγάζουν τεράστια ποσά και την επόμενη μέρα να σφυρίζουμε όλοι αδιάφορα ποσά και δεν συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίδη μου, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Πάμε τώρα.